Σημαντικό είναι να γνωρίζουν οι δικαιούχοι πως το επίδομα γέννησης δεν θεωρείται εισόδημα και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος εισφορά ή κράτηση υπέρ του δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ ούτε κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται για χρέη προς το δημόσιο ή τράπεζες. Το επίδομα γέννησης των 2.000 ευρώ θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις και δικαιούχος είναι η μητέρα, η οποία θα πρέπει να έχει μόνιμη και νόμιμη παρουσία στην Ελλάδα από το 2012 και μετά. Τα πρώτα 1.500 ευρώ θα καταβάλλονται με τη γέννηση του παιδιού και τα υπόλοιπα 500 με τη συμπλήρωση του εξαμήνου. Το επίδομα γέννησης θα καλύψει το 90% των οικογενειών. Για μονογονεϊκή οικογένεια, το όριο συνυπολογιζομένου του νεογέννητου στο ισοδύναμο του εισοδήματος ορίζεται στις 60.000 ευρώ και για ζευγάρι χωρίς άλλο παιδί στις 70.000 ευρώ. Το όριο ανεβαίνει κατά 10.000 ευρώ για κάθε άλλο παιδί που υπάρχει στην οικογένεια, ενώ διευκρινίζεται ότι το επίδομα των 2.000 ευρώ καλύπτει κάθε νεογέννητο, άρα στην περίπτωση των διδήμων μιλάμε για 4.000 ευρώ.